αυτό που λέω στο τελευταίο μάθημα είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στο ωραιότερο έργο της ζωής μας. Είναι κρίμα να μην είμαστε πρωταγωνίστριες στο ωραιότερο έργο της ζωής μας. Με στόχο την ουσιαστική προστασία της μητρότητας στο Κέντρο Υγείας του Ηρακλείου, οι ΜΕΕΣ, μέσα από το πρόγραμμα προετοιμασίας γονεϊκότητας, στέκονται στο πλάι κάθε νέας μητέρας. Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς, από το 2014 πιλωτικά, μόνο στο Ηράκλειο, με μια άλλη συνάδελφο βέβαια τώρα, την κυρία Αντιγόνη Αλατζόγλου. Βελτιωθήκανε στην πορεία και από το 2017 και μετά ήταν περισσότερη ανάπτυξη. Μέσα από τα μαθήματα, οι νέες μητέρες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα στάδια έναρξης του τοκετού, να διαχειρίζονται την αναπνοή τους, πώς να περιποιούνται το νεογνό τους, αλλά και πώς να παίρνουν όλα τα μέτρα αντισύλληψης μετά τον τοκετό. Ο όρος προετοιμασία για γονεϊκότητα αντικατέστησε στον παλιότερο ψυχοπροφυλακτική. Αυτό τουλάχιστον εμένα με αφήνει πιο ικανοποιημένη, δεδομένου ότι εδώ έχουμε να υποδεχτούμε και μπαμπάδες. Και πραγματικά ένας ενδυναμωμένος μπαμπάς, ένας τον μπαμπά τον οποίο τον έχει θέσει στο σωστό πλαίσιο γνώσης, μόνο δύναμη μπορεί να είναι για όλα. Ξεχωριστό και μεγάλο είναι το κεφάλαιο του θυλασμού. Εστιάζουμε στο θυλασμό πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια μάθημά μας. Το ξεκινάμε το πρωί και το τελειώνουμε μεσημέρι. Πολλές φορές έχει χρειαστεί να χτυπήσουμε και κάρτα. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει το μάθημα από τις ερωτήσεις. Στον καιρό της πανδημίας τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Με την τεχνολογία ωστόσο να αποδεικνύεται πολύτιμο σύμμαχος. Η πανδημία μας έχει αλλάξει και εμάς πολύ τα δεδομένα. Πραγματοποιούσαμε μέχρι το Φλεβάρι του 2020 διαζώσεις μαθήματα σε μία αίθουσα με 10-12 έγκυες. Αυτό άλλαξε αναγκαστικά. Σε περίοδο της καραντίνας κάναμε μόνο τηλεκπαίδευση. Τα μαθήματα μόνο γινόντουσαν με όποιες δυσκολίες, με αρκετές δυσκολίες. Τις τελευταίες ημέρες και κατόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση, οι ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου κατάφεραν να βρουν μια φόρμουλα έτσι ώστε να επανεκκινήσουν τα διαζώσεις μαθήματα. Με μικρό αριθμό εγγύων στην αίθουσα, παράλληλα με την τηλεκπαίδευση, γιατί οι έγκυες είναι πάρα πολλές, απευθύνονται μεγάλος αριθμός εγγύων σε εμάς και δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο διαζώσεις μαθήματα. Και βέβαια το ευχάριστο είναι ότι πρόσφατα ανοίξαμε και την κατοίκον υπηρεσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι δηλαδή μαθαίνουμε στο μάθημα, μετά έμπρακτα υποστηρίζονται οι νέοι γονείς πλέον στα σπίτια τους. Ποιοτικά, ουσιαστικά, με πιο πολλές λεπτομέρειες τα μαθήματα, τα οποία αγκαλιστήκανε πάρα πολύ από τις γυναίκες. Όλες οι δράσεις του προγράμματος προετοιμασίας γονεϊκότητας είναι δωρεάν. Και οι πόρτες του κέντρου είναι ανοιχτές για κάθε ένα κορίτσι που ετοιμάζεται να γίνει μαμά. Απευθύνεται στα τηλέφωνα του τμήματός μας στο 719-288, 719-155 και 246-650. Δηλώνει συμμετοχή όσο γίνεται πιο έγκαιρα, εκεί 5ο με 6ο μήνα εγγύησης. Να εστιάσω επίσης και στο πολύ σημαντικό έργο που κάνουν οι συναδέλφοι σε ΕΣΜΟΥ και στις επάλξεις στα νοσοκομεία, αλλά και στην υπόλοιπη πρωτοβάθμια. Γίνεται πολύ σημαντική δουλειά. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας και στην πρόληψη παθολογίας τραχύλου, στην ενημέρωση, στην ενδυνάμωση.